Βαρύ πένθος για το μοντέλο και ηθοποιό Μάρα Δαρμουγλή, αφού τις τελευταίες ώρες η οικογένεια της βιώνει μεγάλη θλίψη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός της Μάρας, ο Γιώργος. Επίσης, βαρύ πένθος για τη γνωστή τραγουδίστρια, μουσικοσυνθέτρια Σάνι Βαλτζή. Την αποκάλυψη της θλιβερής είδησης έκανε η ίδια, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook, μη έψιλον τους φίλους να στέλνουν τη συμπαράστασή της σε εκείνη και τους γονείς της. Η 38χρονη Μάρα, ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του αδελφού της Γιώργου Δαρμουζλή, τον οποίο η ίδια αποκαλούσε χαϊδευτικά γόγο, μέσω Facebook, όπου ανέβασε μια παλιά φωτογραφία από την εποχή που ο αδελφός της φοιτούσε σε στρατιωτική σχολή και έγραψε. Έφυγες νωρίς, καλή αντάμωση γόγο μου, ο Σωκράτης Αλαφούζος έχασε τον αδελφό του και έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Facebook. Ο αδελφός μου, ο Γιώργος, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μια αγνή ψυχή, γεμάτη καλοσύνη και περηφάνεια αλφα. Η ζωή το έφερε να μην μεγαλώσουμε μαζί, μια και είχαμε διαφορετικές μητέρες. Ευχήθηκα πολλές φορές στην ζωή μου να είμαστε όλοι μαζί, να μπορούσαμε να είχαμε μια όμορφη μεγάλη οικογένεια, μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο χαρούμενες φωνές, ευτυχία και αγάπη. Αυτό ίσως να απάλυνε κάπως και τον δικό μου πόνο, να σας θυμίσουμε, σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος Γκαβλιώνης, σπαραγμός για τον 26χρονο αστυνομικό. Η διαδρομή της ζωής του δεν ήταν εύκολη και πάλεψε ενάντια στον πόνο, την έλλειψη αγάπης, την αδικία, την εγκατάλειψη που βίωσε στα παιδικά του χρόνια. Αυτά έγιναν ένας γίγαντας και πολλές φορές ο αγώνας ήταν άνισος, κατάφερε να χτίσει μια όμορφη οικογένεια με μια υπέροχη σύντροφο δίπλα του και να κάνουν μια υπέροχη κόρη που έφερε στον κόσμο δυο υπέροχα εγγόνια. Αδελφέ μου, αυτό ήθελε δύναμη, θάρρος και αγάπη για να το καταφέρεις. Και το κατάφερες, γιατί τα είχες όλα αυτά σε αυθονία μέσα σου, ξέρω ότι ο γίγαντας ερχόταν συχνά καγιώτα πάλευες μαζί του και ίσως ο αγώνας να ήταν άνισος και να φαίνεται τώρα ότι νίκησε. Αλλά αγαπημένε μου αδερφέ, Γιώργο μου, αν ο παράδεισος είναι εκεί, θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες του για σένα. Δεν σκέφτομαι κανέναν πιο άξιο από σένα να πάρει δίκαια τη θέση του εκεί. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που το επόμενο πρωί αυτό το κοράκι ήρθε όταν βγήκα στον κήπο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και άρχισε να βγάζει δυνατές κραυγές. Να σας θυμίσουμε με την ευκαιρία, σοκ στην Μπέλα, σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε δίχρονο κοριτσάκι. Ένα σύμβολο των ψυχών που έφυγαν, ίσως ήθελες να μου πεις κάτι, να με αποχαιρετήσεις. Έβγαλα μια φωτογραφία σαν ανάγκη για να θυμάμαι τη στιγμή, μου έστειλες φως, γιατί είσαι φως και αλφα νίκη στο φως. Μέχρι να ξαναβρεθούμε αδελφέ μου θα ζεις πάντα μέσα στην καρδιά μου.